συζητάμε με διάφορα πρόσωπα και προσωπικότητες και με πρόσωπα τα οποία είναι βγαλμένα. Έχετε καταλήξει σε κάποια πρόσωπα που μπορείτε να μας τα πείτε? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας ανακοινώσω. Θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα όμως τα πρώτα. Είναι δηλαδή και κόσμος από την τοπική αυτοδιοίκηση που γνωρίζουν δηλαδή. Ενώ τη δουλειά, να το πω έτσι. Και ευρύτερες προσωπικότητες. Σαφώς, σαφώς. Αυτή είναι και η κατεύθυνση άλλωστε και της στελέχωσης των ψηφοδελτίων μας. Θα είναι ένα ψηφοδέλτια που θα θέλουμε να συμβολίζουμε μέσα από τα ψηφοδέλτια και κοινωνικές συμμαχίες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία μέσα από την αυτοδιοικητική δουλειά και ξέρουν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα και τις προτάσεις που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της πόλης μας. Ωραία. Για να δούμε λίγο τώρα. Φαντάζομαι έχετε ξεκινήσει και τις συναντήσεις με φορείς, περιοδίες, περιοχές κτλ. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε, καθώς περνάνε οι μέρες και πια διαμορφώνεται καλύτερα το τοπίο και για εσάς, εάν βάζετε μερικές βασικές στοχεύσεις σε αυτή την προεκλογική περίοδο, πέραν της γενικής πολιτικής εννοώ, με βάση τις οποίες θα κινηθείτε. Δηλαδή, προχωράει. Έχουμε 2,5 μήνες μπροστά μέχρι τις εκλογές. Βεβαίως. Με τι ξεκινάτε? Εμείς ξεκινάμε, στην ουσία έχουμε θέσει 4 βασικούς άξονες. Και μάλιστα το πρόγραμμά μας θα το παρουσιάσουμε και νομίζουμε ότι θα είμαστε και οι πρώτοι που θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και επίσημα στις 6 του Μάρτη. 6 Μάρτη. Ναι. Και θέλουμε δηλαδή και με αυτό να συνεισφέρουμε και στο δημόσιο διάλογο, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από την αντιπαραβολή των προγραμμάτων, όλων των υποψηφίων, μπορούν και οι πολίτες να έχουν και μια γενική εικόνα. Λοιπόν, εμείς έχουμε 4 άξονες βασικούς. Πρώτος άξονας βασικός είναι η ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου. Γιατί ως γνωστόν ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η κοινωνική κατάσταση μέσα στην οποία ζουν οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες. Επομένως, εμείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην ενίσχυση των παιδικών σταθμών, στην ενίσχυση των δημοτικών ιατρείων, στην ενίσχυση των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων και στην ενίσχυση προφανών και των δομών αλληλεγγύης, είτε αυτές είναι του Δήμου, είτε αυτές είναι από διάφορες κοινωνικές πρωτοβουλίες. Ένα αυτό. Δεύτερον, θέλουμε οπωσδήποτε μιλάμε για τους ελεύθερους χώρους και την ποιότητα ζωής, πώς θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε με μικρές φτηνές τεχνικές παρεμβάσεις μια σειρά από δημόσιους χώρους, όχι μόνο μέσα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στις γειτονιές της. Αυτό είναι ένα ζήτημα, επειδή σας έχω ακούσει να το λέτε, είναι ένα ζήτημα δηλαδή η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η διαμόρφωση ελεύθερων χώρων, ένα καλύτερο περιβάλλον στις γειτονιές κτλ. Είναι ένα ζήτημα που πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει και στην κατεύθυνση αντιμετώπισης προβλημάτων, γκετοποίησης περιοχών κτλ. Ασφαλώς, γιατί αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, πρέπει να τα δούμε από μια συνολικότερη οπτική. Εμείς δεν λέμε, για παράδειγμα, επειδή ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν υποβαθμισμένες περιοχές στην Αθήνα, όπου προφανώς χρειάζονται και την αστυνόμευση, χρειάζεται και αυτού τύπου η πολιτική, αλλά ο Δήμος μπορεί να κάνει και άλλες, να πάρει και άλλες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να κάνει τις πολιτικές. Ο Δήμος δεν μπορεί να αστυνομεύσει. Ο Δήμος δεν έχει τους δημοτικούς αστυνομικούς προς αστυνομία. Έχετε επικριθεί πάντως γι' αυτό πολιτικά τώρα, όχι στο επίπεδο της διαχείρισης. Μια ακόμα να σας πω για τους ελεύθερους χώρους. Για εμάς, δηλαδή, για παράδειγμα, έχει σημασία οι παιδικές χαρές, τα πάρκα, όλοι αυτοί οι ελεύθεροι χώροι να είναι ηλεκτροφωτισμένοι, να είναι λειτουργικοί, να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει, να χρησιμοποιεί για όσον. Πρόγραμμα πότε θα κάνετε, κύριε Σακελαρίδη? Αυτά που λέτε είναι γενικά. Αυτά μπορεί να τα πει ο καθένας. Όλοι θέλουμε ωραία πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές κτλ. Κοινωνικές δομές και το καθεξής. Συγκεκριμένα πράγματα να πείτε, εγώ θα κάνω παρέμβαση στα Σεπόλια εκεί, στην Ακαδημία Πλάτωνος εκεί, στην Κυψέλη αυτό κτλ. Πότε θα είναι συγκροτημένο έτοιμο αυτό να το δει ο πολίτης? Εγώ σας είπα ότι στις 6 Μαρτίου θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και πιστεύουμε επειδή έχουμε όλη τη συσσωρευμένη εμπειρία μέσα από τη δημοτική μας παράταξη, θα είναι ένα πρόγραμμα πλήρες, θα είναι ένα πρόγραμμα και κοστολογημένο και θα είναι ένα πρόγραμμα που θα απαντήσει τα προβλήματα. Κατά διαμέρισμα. Ωραία. Είπαμε λοιπόν τους δύο πρώτους άξονες. Ποιος είναι ο τρίτος? Η τρίτη προτεραιότητά μας είναι πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οικονομική ζωή στο κέντρο της Αθήνας, πώς θα αντιμετωπίσουμε δηλαδή αυτά τα φαινόμενα των λουκέτων στο κέντρο της πόλης και πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε πραγματικά ζωή. Τι λέτε γι' αυτό, τι σκέψεις κάνετε? Και στις γειτονιές της Αθήνας. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μπορέσει ο Δήμος να αποτελέσει τον καταλήτη έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλοι αυτοί οι νέοι επιστήμονες, όλο αυτό το δυναμικό προσωπικό που υπάρχει μέσα στην πόλη, έτσι να μπορέσουν είτε μέσα από κοινωνικούς συνεταιρισμούς, είτε μέσα από άλλες μορφές επιχειρηματικότητας, να μπορέσουν να γίνουν παραγωγικοί, να γίνουν χρήσιμοι και για την ίδια την πόλη. Επειδή κάναμε το πρωί και μια αντίστοιχη κουβέντα, θα μου πείτε το παράδειγμα, αλλά επειδή κάναμε το πρωί και μια αντίστοιχη κουβέντα για τον Πειραιά, εσείς ας πούμε είστε υπέρ της διαμόρφωσης προγραμμάτων συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. ΣΔΙΤ, έτσι, για τη δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης.
επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, τα ΣΔΙΤ σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει και μέσα από την εμπειρία μας ότι πολλές φορές λειτουργούν με όρους καταχρηστικούς ενάντια στο δημόσιο τομέα. Πρέπει να δούμε όλες τις μορφές, να τις εξετάσουμε όλες τις μορφές, γιατί ξέρουμε ότι είναι και περιορισμένοι πόροι του δημόσιου τομέα. Μα γι' αυτό, επειδή είναι περιορισμένοι πόροι, αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Και με ρεαλισμό θα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Για δώστε το παράδειγμα που λέγατε. Πείτε το παράδειγμα. Να σας πω για παράδειγμα αυτό που σας έλεγα για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το επιστημονικό δυναμικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι σήμερα, ξέρετε, για παράδειγμα μηχανικοί. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από κοινωνικούς συνεταιρισμούς με τη βοήθεια του Δήμου, που θα τους παρέχει βοήθεια θεσμική ο Δήμος, πώς θα μπορέσουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι, για παράδειγμα, να δουλέψουν έτσι ώστε να φτιάξουμε προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, είτε τα δημόσια κτίρια είτε τα ιδιωτικά κτίρια μέσα στο Δήμο της Αθήνας. Αντίστοιχα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι πληροφορικάροι. Πώς θα μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε όλους αυτούς, έτσι ώστε να ενισχύσουμε και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου, έτσι ώστε όλα να είναι στροφός, όλα να είναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σακελαρίδη, για το Μέγαρο Μουσικής, τι γνώμη έχετε, τι πρέπει να γίνει με τα χρέη? Κοιτάξτε, το Μέγαρο Μουσικής, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός έχει βρεθεί να υπομίζεται πάρα πολύ σημαντικά. Να έχει πάρα πολύ σημαντικά βάρη και μέσω της φορολογίας και μέσα από τις περικοπές. Εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι αυτή τη στιγμή ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να πληρώνει και επιπλέον βάρη της τάξης των 250, αν δεν κάνω λάθος. Τι να κλείσει το Μέγαρο, γιατί δεν μπορεί να το επεξελθεί αλλιώς. Εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουν, ότι το σημαντικό είναι να βάλουν τα χρήματα αυτοί οι οποίοι να βρουν τα χρήματα. Είναι υποχρέωση αυτών οι οποίοι έχουν δεχτεί επιδοτήσεις από το δημόσιο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και προφανώς, επειδή το ζήτημα του πολιτισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό και το Μέγαρο προφανώς έχει επιτελέσει ένα ρόλο και για τον πολιτισμό και έχει δημιουργήσει και μια πολιτιστική υπεραξία, για μας το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε και αποκεντρωμένα και στις γειτονιές της Αθήνας να φτιάξουμε πολιτιστικές. Να μην πληρώσει πάντως, λέτε, το δημόσιο ταμείο για το Μέγαρο. Αυτό λέτε. Σε καμία περίπτωση, γιατί αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός ήδη έχει πληρώσει πάρα πολλά. Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα από αυτούς οι οποίοι έχουν μέσα από τις επιδοτήσεις ενισχυθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε, και το Μέγαρο είχε και την τύχη, αν θέλετε, να έχει και μέσα από διάφορες ρυθμίσεις. Έχει επεκταθεί εις βάρος δημόσιου και ελεύθερου χώρου, το Πάρκο Ελευθερίας, ένα μεγάλο κομμάτι του στην ουσία έχει θυσιαστεί για να γίνει και η επέκταση του Μεγάρου. Υπάρχουν τέτοια τύπου σκοτεινά σημεία, οπότε εμείς νομίζουμε ότι η δική μας την πλευρά. Με την ελεγχόμενη στάθμιση τι θα κάνετε, θα τη διατηρήσετε, θα την επεκτείνετε, θα τη μειώσετε, τι σκέφτεστε? Αυτό που λέμε εμείς σε σχέση με την ελεγχόμενη στάθμιση, πρώτα απ' όλα βάζεται στην ουσία και μέσω λίγο και το ζήτημα και τη δημοτική αστυνομία. Ναι, βέβαια, φυσικά. Ναι. Κοιτάξτε, μέχρι σήμερα στην ουσία η ελεγχόμενη στάθμιση λειτουργούσε με έναν τρόπο έτσι ώστε μια συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία να μπορεί να αποκομίζει κάποια κέρδη, προφανώς σε συνεργασία με το Δήμο. Εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να βρούμε χώρους, και αυτό σε σχέση με αυτό που σας έλεγα και πριν, πώς θα αξιοποιήσουμε δηλαδή κάποιους ελεύθερους χώρους που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Πρέπει να φτιαχτούν και υποδομές έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες και να παρκάρουν τα αυτοκίνητα, να βρίσκουν πιο εύκολα δηλαδή θέσεις πάρκινγκ. Και με μικρότερο αντίτιμο ενδεχομένως. Και προφανώς και αυτό θα τους βοηθήσει να έχουν και μικρότερο αντίτιμο, γιατί προφανώς. Δημοτικά πάρκινγκ δηλαδή, λέτε. Ναι, ναι, ναι. Θα κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, έτσι ώστε να ανακουφιστεί και το συγκοινωνιακό μέσα στην πόλη. Κύριε Σακελαρίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Έχουμε μπροστά μας πολλές μέρες ακόμα. Ευχαρίστω. Και με το πρόγραμμα και να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι. Σας ευχαριστούμε προ το παρόν. Καλό αγώνα, ευχόμαστε. Γεια χαρά, να είστε καλά. Λοιπόν, πηγαίνουμε κι εμείς, αδέρφια. Λοιπόν, κύριε Σταύρο Ντελέκο, πρόσεξε να δεις.